οι εταίροι μας ενέκριναν επέκταση της δανειακής σύμβασης με την Ελλάδα στη βάση του αιτήματος που είχαμε καταθέσει με την επιστολή μας. Δηλαδή την επέκταση της δανειακής σύμβασης χωρίς την επέκταση των μνημονιακών δεσμεύσεων του προγράμματος της λιτότητας δηλαδή, που μέχρι χθες την συνόδευε αποκλειστικά. Αποδείχθηκε έτσι ότι η Ευρώπη μπορεί να προχωράει όταν υπάρχει πολιτική βούληση. Μπορεί να υπερβαίνει αδιέξοδα, να αναζητά εναλλακτικούς δρόμους από αυτόν της λιτότητας, εναλλακτικούς δρόμους για την ανάπτυξη. Να βάζει σε προτεραιότητα το κοινό μέλλον των ευρωπαϊκών λαών. Η χώρα μας βγαίνει από αυτή τη δύσκολη και σκληρή διαδικασία πραγματικής διαπραγμάτευσης πιο δυνατή και πιο περήφανη. Βγαίνει από αυτή τη διαδικασία έχοντας ανακτήσει την αξιοπρέπεια αλλά και την ισοτιμία της απέναντι στους Ευρωπαίους εταίρους. Και ταυτόχρονα έχοντας πετύχει τους βασικούς προκαταρκτικούς στόχους που είχαμε θέσει για αυτόν τον πρώτο γύρο της διαπραγμάτευσης. Καταφέραμε να καταλήξουμε με τους εταίρους σε μια συμφωνία γέφυρα τετράμινης διάρκειας, ώστε να επαναδιαπραγματευτούμε με ειλικρίνεια και χωρίς εκβιασμούς την ίδια την ουσία της δανειακής σύμβασης, θέτοντας επιτάπητος πια το αίτημά μας για απομείωση του ελληνικού χρέους. Η συμφωνία γέφυρα επιτεύχθηκε με την παράταση μεν της ισχύουσας δανειακής σύμβασης, αυτής που επιδιώκουμε να επαναδιαπραγματευτούμε εντός του τετραμήνου, αλλά ταυτόχρονα με τον σαφή διαχωρισμό της από τα μνημόνια που την συνόδευαν. Οι Ευρωπαίοι εταίροι μέσα από την διαπραγμάτευση αναγκάστηκαν να αποδεχθούν κάτι που μέχρι η πρότινος έμοιαζε ταμπού. Ότι τα μνημόνια, οι πολιτικές δηλαδή που ασκήθηκαν επί μια πενταετία στη χώρα, δεν ήταν μόνο κοινωνικά καταστροφικές, αλλά και οικονομικά ατελέσφορες. Ενώ οι δημοσιονομικοί στόχοι που έθεταν ήταν απολύτως αδύνατον να επιτευχθούν. Έτσι δέχτηκαν τελικά να αποσύρουν την επιμονή για πρωτοφανώς υψηλά και ανέφικτα πρωτογενή πλεονάσματα, που άλλωστε αποτελούν και το άλλο όνομα της λιτότητας. Επιβεβαίωσαν επίσης ότι πρέπει να ανοίξει και η συζήτηση στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης για τη νέα συμφωνία που αφορά το ελληνικό δημόσιο χρέος και τους όρους αποπληρωμής του. Τα μνημόνια επομένως τελείωσαν τόσο τυπικά όσο και ουσιαστικά. Όσο και αν αυτό στεναχωρεί αφάνταστα την αντιπολίτευση, μάλλον δεν μπορεί να ζήσει χωρίς αυτά και γι' αυτό εναγωνιώς προσπαθεί να πείσει για το αντίθετο. Αυτό το οποίο έχουμε σήμερα μπροστά μας είναι η υποχρέωση να ξεκινήσουμε την υλοποίηση μιας σειράς σαρωτικών μεταρρυθμίσεων. Μεταρρυθμίσεων όμως που έχει ανάγκη η ελληνική κοινωνία, με στόχο την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, την αποτελεσματική αντιμετώπιση θεσμική, πολιτική και ποινική της διαφθοράς, τη σαρωτική μεταρρύθμιση και ανασυγκρότηση της δημόσιας διοίκησης, την επανεκκίνηση της πραγματικής οικονομίας και φυσικά την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης. Αυτό είναι το μείγμα πολιτικής που συνοδεύει την παράταση της δανειακής σύμβασης και όχι οι οριζόντιες περικοπές μισθών και συντάξεων, οι απολύσεις, οι μαζικές απολύσεις δημοσίων υπαλλήλων, η φορολογική εξόντωση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και των μισθωτών, η αλλαγή του θεσμικού πλαισίου για τις μαζικές απολύσεις στον ιδιωτικό τομέα. Γνωρίζω πολύ καλά ότι κάποιοι ενδεχομένως θα ήθελαν πάρα πολύ να είχαμε αποτύχει. Μέχρι χθες παρακαλούσαν να πέσουμε στα βράχια. Σήμερα πολλοί θα ήθελαν να είχαμε αποδεχθεί τα ίδια μέτρα εξόντωσης της κοινωνίας στα οποία είχε συμφωνήσει η προηγούμενη κυβέρνηση, μόνο και μόνο για να μην αποδειχθεί
η δική τους πολιτική γύμνια και αναξιοπιστία. Γνωρίζω επίσης ότι κάποιοι έχουν ποντάρει και δεν το κρύβουν σε ένα τρίτο μνημόνιο, στο ενδεχόμενο ενός τρίτου μνημονίου τον ερχόμενο Ιούνιο. Λυπάμαι πολύ, αλλά δυστυχώς και πάλι θα τους απογοητεύσουμε. Ας το ξεχάσουν το τρίτο μνημόνιο. Γιατί τα μνημόνια τα τελείωσε ο ελληνικός λαός με την ψήφο του στις 25 του Γενάρη. Αυτό που επιδιώκουμε στο τέλος του τετραμήνου είναι μια αμοιβαία αποδεχτή συμφωνία με τους εταίρους για την οριστική αποδέσμευση της χώρας μας από την ασφιχτική και πολλές φορές εξευτελιστική επιτροπή. Μια συμφωνία που θα καταστήσει κοινωνικά βιώσιμες τις χρηματοδοτικές μας υποχρεώσεις και θα δώσει την δυνατότητα να επιστρέψουμε στην ανάπτυξη και στην κοινωνική συνοχή. Κατανοώ την πολιτική απογοήτευση ορισμένων κύκλων του μνημονιακού κατεστημένου. Απογοήτευση που πολλές φορές μετατρέπεται σε πανικό, σε σύγχυση. Είναι λογικό, διότι αποδείξαμε έμπρακτα τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη ότι η λιτότητα δεν είναι μονόδρομος, ότι υπάρχει εναλλακτική πολιτική τόσο για μας εδώ όσο και για την Ευρώπη συνολικά. Και αυτό, αν θέλετε, είναι το μεγάλο κέρδος για τους λαούς και η μεγάλη ήττα για την πολιτική ελίτ και την ολιγαρχία. Αυτή τη στιγμή όμως δεν είναι ώρα ούτε για πανηγυρισμούς, ούτε για επανάπαυση. Έχουμε μπροστά μας μια μεγάλη μάχη που θα δίνουμε μέρα με τη μέρα. Έχουμε μπροστά μας την πραγματικά μεγάλη πρόκληση να ξαναστήσουμε στα πόδια της μια χώρα ρημαγμένη και έναν λαό εξοντωμένο. Αυτό είναι το μεγάλο μας χρέος, αυτή είναι η βασική μας ευθύνη. Και αντίπαλός μας σε αυτή την προσπάθεια δεν θα είναι μόνο οι ακραία συντηρητικές δυνάμεις της ευρωπαϊκής πολιτικής ελίτ, αλλά και ολόκληρο το μνημονιακό καθεστώς που οικοδομήθηκε μέρα με τη μέρα, ρύθμιση με τη ρύθμιση, την τελευταία πενταετία στη χώρα μας. Τόσο στον κρατικό μηχανισμό, με τις διάφορες αυτονομημένες υπηρεσίες και υπαλλήλους, όσο και στην οικονομία, με τα εγκατεστημένα οικονομικά συμφέροντα που πνίγουν τις αναπτυξιακές δυνατότητες ελληνικής οικονομίας. Από την επόμενη εβδομάδα, η κυβέρνηση κοινωνικής σωτηρίας θα αναλάβει συγκεκριμένες νομοθετικές και πολιτικές πρωτοβουλίες για να υλοποιήσει με προσεκτικά και μελετημένα βήματα τις δεσμεύσεις της προς τον ελληνικό λαό σε συνθήκες δημοσιονομικής ισορροπίας. Το πρώτο νομοσχέδιο που καταθέτουμε στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, τη Δευτέρα το πρωί, θα αφορά τα μέτρα για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης. Αυτό για μας αποτελεί πρώτιστο χρέος και πρώτιστο καθήκον σε μια κοινωνία που 5 χρόνια τώρα χυμάζεται. Και γι' αυτό το λόγο προτείνω στο Υπουργικό Συμβούλιο συμβολικά αυτό να είναι το πρώτο μας νομοσχέδιο. Στο νομοσχέδιο αυτό θα περιλαμβάνονται συγκεκριμένες ρυθμίσεις για την παροχή δωρεάν ρεύματος και σύντησης σε χιλιάδες νοικοκυριά που το στερούνται, ώστε η Ελλάδα να ξαναγίνει μια πολιτισμένη χώρα, όπου όλοι θα ζουν σε συνθήκες αξιοπρέπειας και σεβασμού των αυτονόητων δικαιωμάτων τους, ώστε κανένα παιδί να μην κρυώνει, κανένα παιδί να μην λιποθυμά από την πείνα, κανένα παιδί να μην πηγαίνει νηστικό στο σχολείο του. Στο ίδιο νομοσχέδιο θα εμπεριέχεται και η ρύθμιση για την εκκίνηση του προγράμματος στέγασης για 30.000 δικαιούχους με επιδότηση ανά άτομο και με προβλέψεις για τον περιορισμό των εξώσεων που πολλαπλασιάστηκαν την πενταετία του μνημονίου. Επίσης, προκειμένου να πετύχουμε έναν διπλό στόχο, την άμεση ανακούφιση πριν απ' όλα των περίπου 3,7 εκατομμυρίων φυσικών προσώπων και πολύ μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, που σε συνθήκες της κρίσης έφτασαν να χρωστούν έως 5.000 ευρώ ο καθένας χωρίς ελπίδα αποπληρωμής, με αποτέλεσμα να έχει καταρρεύσει η ζωή τους.
και από την άλλη προκειμένου να ενισχύσουμε δραστικά τα δημόσια έσοδα, στερώντας από οποιαδήποτε δικαιολογία μεγαλοφιλέτες που αποκλείονταν από τις μέχρι τώρα ρυθμίσεις, καταθέτουμε νομοσχέδιο ρύθμισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το δημόσιο. Στο ίδιο νομοσχέδιο συμπεριλαμβάνεται ρύθμιση για τις οφειλές προς τα ασφαλιστικά ταμεία, ενώ προχωρούμε στην άρση του διαρκούς αυτοφόρου, της σύλληψης, κράτησης και φυλάκισης για χρέη προς το δημόσιο ως 50.000 ευρώ. Με νομοθετική ρύθμιση στον ίδιο νόμο, στο ίδιο νομοσχέδιο, επανέρχεται και μάλιστα αναδρομικά το καθεστώς που ίσχυε έως τις 31/12/2013 για τις εκθέσεις του ΣΔΟΕ, έτσι ώστε να μην αποτελούν μετά από μήνες ενδελεχούς ελέγχου απλά δελτία πληροφοριών προς τις τοπικές εφορίες της ΔΟΗ, αλλά να παράγουν άμεσα όλα τα ένομα αποτελέσματα που επιτρέπουν τον καταλογισμό φόρων και προστήμων. Αυτή η ρύθμιση θα διευκολύνει σημαντικά την επιτάχυνση περάτωσης των ελέγχων από τις ελεγκτικές αρχές. Πολύ περισσότερο όταν αυτές τις μέρες για πρώτη φορά ενοποιήθηκε ηλεκτρονικά το συσσωρευμένο από χρόνια ελεγκτικό υλικό από όλες τις λίστες Λαγκάρτ, Λιχτενστάιν, αυτή των εμβασμάτων του εξωτερικού και βέβαια εκείνη της αρχής καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, ώστε με στοχευμένους ελέγχους να διευκολυνθεί η ύπαρξη συγκεκριμένων αποτελεσμάτων στην σύλληψη της μεγάλης φοροδιαφυγής. Επίσης, την επόμενη εβδομάδα καταθέτουμε νομοθετική ρύθμιση που θα υλοποιεί την δέσμευσή μας για την προστασία της πρώτης κατοικίας, ώστε να βάλουμε τέλος στην αγωνία εκατοντάδων χιλιάδων συμπολιτών μας, εργαζόμενων και συνταξιούχων που κινδυνεύουν να χάσουν τα σπίτια τους. Η ρύθμιση αυτή θα έχει έκτακτο χαρακτήρα και θα αφορά κατοικίες των οποίων η αντικειμενική αξία δεν υπερβαίνει τα 300.000 ευρώ. Επίσης, την ερχόμενη εβδομάδα έχει ήδη αναγγελθεί για την ερχόμενη Πέμπτη, 5 Μαρτίου. Προχωράμε στην κατάθεση του νομοσχεδίου για την ΕΡΤ, ώστε να αποκαταστήσουμε μια μεγάλη αδικία και να γιατρέψουμε την μεγάλη πληγή στη δημοκρατία μας και στην ενημέρωση που προκάλεσε η απόφαση της 11ης Ιουνίου του 2013. Με το νομοσχέδιο αυτό διασφαλίζεται η λειτουργία της ΕΡΤ πάνω σε θεμέλιο δημοκρατίας με σκοπό την ποιοτική αναβάθμιση του παρεχόμενου ενημερωτικού, πολιτιστικού και ψυχαγωγικού προγράμματος. Δεν δημιουργείται δημοσιονομική επιβάρηση στον κρατικό προϋπολογισμό και συνεπώς δεν καθίσταται αντικείμενο διαπραγμάτευσης. Αντίθετα, τροφοδοτεί τα επιχειρήματά μας μέσα από την μεταρρύθμιση και την ριζοσπαστική ουσιαστική μεταρρύθμιση και την καλή νομοθέτηση. Ρυθμίζεται επαρκώς το νέο εργασιακό πλαίσιο στην ΕΡΤ. Δημιουργούνται οι προϋποθέσεις επίλυσης των δικαστηριακών εκκρεμωτήτων με σεβασμό στον πολύμηνο αγώνα των απολυμένων, ταυτόχρονα όμως χωρίς ρεβασισμούς προς τους εργαζόμενους που νομίμως εργάζονται στο σημερινό φορέα. Δημιουργείται το αναγκαίο πλαίσιο επίλυσης των ζητημάτων διαδοχής, αλλά και ελέγχου των οικονομικών στοιχείων και πεπραγμένων με σκοπό την εύρυθμη και ταυτόχρονα εξορθολογισμένη λειτουργία της ΕΡΤ. Προβλέπεται στο νομοσχέδιο αυτό ένα απαραίτητο, ίσως και ετήσιο πλαίσιο ανασυγκρότησης, κατά τη διάρκεια του οποίου θα επιληθούν συνολικώς τα ζητήματα διοίκησης, λειτουργίας, οργάνωσης του προσωπικού και εκπομπής του προγράμματος, προκειμένου να μεταβούμε στη νέα εποχή της πραγματικά ανεξάρτητης και πολυφωνικής δημόσιας ραδιοτηλεόρασης, που δεν θα επιτρέπει σε κανέναν να την καταστήσει ξανά εργαλείο πολιτικής βούλησης ή θύμα στον σκοπό, στον βωμό πολιτικών σκοπιμοτήτων.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτές είναι οι πρώτες νομοθετικές παρεμβάσεις που θα καταθέσει η κυβέρνηση κοινωνικής σωτηρίας την ερχόμενη εβδομάδα. Αλλά το νομοθετικό έργο θα συνεχιστεί, καθώς έχουμε μπροστά μας τη μεγάλη προσπάθεια να αλλάξουμε μέρα με τη μέρα ένα τερατώδες καθεστώς αδιαφάνειας και διαφθοράς, αποκαθιστώντας την κοινωνική δικαιοσύνη και τη δημοκρατία. Το να κυβερνάς όμως δεν είναι μόνο το να νομοθετείς. Η κυβέρνηση σε κάθε πεδίο και σε κάθε τομέα θα πρέπει να επιδείξει ετοιμότητα ώστε να λύνει καθημερινά τα πρακτικά προβλήματα και να προωθεί διαρκείς μεταρρυθμίσεις οι οποίες διευκολύνουν τη ζωή των πολιτών και εξορθολογίζουν τη δημόσια διοίκηση. Από την επόμενη εβδομάδα λοιπόν θα ξεκινήσει η προετοιμασία για την υλοποίηση της δέσμευσής μας για τα ηλεκτρονικά κέντρα εξυπηρέτησης πολιτών, αλλά και για την τεχνική προετοιμασία δημιουργίας της κάρτας του πολίτη, που θα εμπεριέχει όλες τις πληροφορίες που θα απαιτούνται για τις συναλλαγές με τη δημόσια διοίκηση, ώστε να κάνουμε πράξη τη δέσμευσή μας, καμία δημόσια υπηρεσία να μην ζητά πληροφορίες για οποιονδήποτε πολίτη που ήδη κατέχει άλλη δημόσια υπηρεσία. Θα ήθελα σε αυτό το σημείο να σας καλέσω όλους και όλες να εργαστείτε από κοινού με τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης, ώστε να μπει μπροστά η αναδιοργάνωση όλων των οργανισμών των Υπουργείων, προκειμένου να είμαστε έτοιμοι για αυτό το μεγάλο έργο το συντομότερο δυνατό. Ίσως αυτή να είναι μία από τις μεγαλύτερες και σημαντικότερες παρεμβάσεις μας και θα μας δώσει την ευκαιρία να αποδείξουμε ότι μπορούμε να αναμορφώσουμε ριζικά το τοπίο της δημόσιας διοίκησης στην πατρίδα μας, πέρα από συντεχνιακά συμφέροντα και πελατειακές δεσμεύσεις. Θα ήθελα όμως να σταθώ και σε ένα θέμα που αποτελεί για μας κόμβο και σύμβολο για τους νέους όρους διακυβέρνησης, για τις νέες αρχές που καθορίζουν την πολιτική της μεταμνημονιακής περίοδου. Η κυβέρνησή μας δια του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας αποφάσισε σήμερα να ανακαλέσει την άδεια αρχιτεκτονικής και ηλεκτρομηχανολογικής μελέτης του εργοστασίου στις Κουριές της Χαλκιδικής. Η ανάκληση αυτή κρίθηκε επιβεβλημένη μετά από σοβαρές καταγγελίες που μεσολάβησαν. Και κρίθηκε επιβεβλημένη προκειμένου να υπάρξει επανέλεγχος για το κατά πόσο στη σχετική θεώρηση έχουν τηρηθεί από την επιχείρηση στις Κουριές οι κείμενες διατάξεις. Σκοπός μας είναι με αυτή μας την κίνηση να προασπίσουμε με τον όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικό τρόπο δύο μείζονες προτεραιότητες για την κυβέρνησή μας: την προστασία του περιβάλλοντος και το δημόσιο συμφέρον. Και με αφορμή τις αντιδράσεις για αυτή μας την απόφαση θέλω να τονίσω προς πάσα κατεύθυνση: η νέα κυβέρνηση εκλέχθηκε για να υπηρετήσει με ακλόνητη συνέπεια τα συμφέροντα των εργαζόμενων και του ελληνικού λαού. Εκλέχθηκε για να προασπίσει την προοδευτική παραγωγική ανασυγκρότηση του τόπου και ταυτόχρονα να διαφυλάξει και να αναβαθμίσει το περιβάλλον στην πατρίδα μας και την φυσική μας κληρονομιά για τις επόμενες γενιές. Γι' αυτό για την κυβέρνησή μας οι εργαζόμενοι, η προοδευτική παραγωγική ανάπτυξη, το περιβάλλον και το δημόσιο όφελος βρίσκονται πέρα και πάνω από οποιαδήποτε επιχειρηματικά συμφέροντα, όσο μεγάλα και αν είναι και όσες διασυνδέσεις και αν διαθέτουν. Και αυτό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι κάτι που πρέπει να το καταλάβουν καλά όλοι, μέσα και έξω από τη χώρα. Κλείνοντας την εισήγησή μου, επιτρέψτε μου να αναφερθώ ειδικά και σε ένα τελευταίο θέμα. Σε μια ακόμα πολιτική πρωτοβουλία σε κοινοβουλευτικό επίπεδο που προτιθέμεθα να αναλάβουμε άμεσα. Την επόμενη εβδομάδα, παρά το ήδη βεβαρημένο, όπως σας περιέγραψα, κοινοβουλευτικό έργο, θα καταθέσουμε στη Βουλή
πρόταση για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τα Μνημόνια. Προκειμένου να διερευνηθούν οι συνθήκες, αλλά και οι πολιτικές ευθύνες όλων των παραγόντων που έπαιξαν ρόλο στην χρεοκοπία της χώρας που μας οδήγησε στον αναγκαστικό δανεισμό, με ευθύνη, με εντιμότητα και χωρίς κανένα ρεβανσισμό, θα αναλάβουμε την πολιτική αυτή πρωτοβουλία, γιατί ο λαός μας έχει δικαίωμα να μάθει την αλήθεια, γιατί είμαστε ηθικά και πολιτικά υποχρεωμένοι να αποδώσουμε δικαιοσύνη. Το έχει ανάγκη το πολιτικό μας σύστημα που απαξιώθηκε αυτά τα χρόνια, το έχει ανάγκη η ίδια η δημοκρατία. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σας καλώ από αύριο να εργαστείτε σκληρά, ώστε να υλοποιήσετε τη λαϊκή εντολή της 25ης του Γενάρη να γυρίσει σελίδα η χώρα. Σας καλώ να εργαστείτε σκληρά με λιγότερα συνθήματα και πιο πολλή δουλειά, λιγότερα λόγια, περισσότερα έργα. Σας ευχαριστώ και σας εύχομαι καλή δύναμη.